τελευταίο πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα που αναγνωρίζεται από το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών για τις καινοτόμες δράσεις για την COVID-19 αποτελεί νοσηλευτική μονάδα Μολάων. Αποφασίσαμε να διενεργήσουμε κάποιες ημερίδες τηλεϊατρικής, όπου οι κάτοικοι δεν χρειαζόντουσαν να κάνουν τίποτα, να μην φύγουν από τον τόπο τους. Πηγαίναμε εμείς εκεί, διοργανώναμε μία ημερίδα τηλεϊατρικής, κρατώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα που προέβλεπε τότε το πρωτόκολλο για την μη μετάδοση του COVID, και τους υποβάλαμε σε μία σειρά από εξετάσεις, μία σειρά από διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες είχαν ως στόχο αφενός την χαρτογράφηση των κατοίκων της περιοχής, την δημιουργία, όπως είπατε, του ιατρικού τους φακέλου. Το νοσοκομείο Μολάων διακρίθηκε για τις καινοτόμες δράσεις τηλεϊατρικής που προσέφερε στους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να υποβληθούν σε εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις εντελώς δωρεάν και χωρίς να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμόρφωσε το έτος 2020 η επιδημία του ιού SARS-CoV-19. Το θέμα είναι ότι με αυτή τη δράση τηλεϊατρικής μπορούμε και πηγαίνουμε εντελώς δωρεάν, το τονίζω, εντελώς δωρεάν μια σειρά εξειδικευμένων γιατρών, καρδιολόγων, παθολόγων, πνευμονολόγων δίπλα στον κάθε ασθενή, σπίτι, στην πόρτα του, χωρίς να χρειαστεί να κάνει κάτι. Περιμένουμε λίγο την, αν θέλετε έτσι, ελαστικοποίηση των μέτρων της πανδημίας για να μπορέσουμε να διοργανώσουμε και αυτή τη χρονιά δράσεις τόσο στα ίδια μέρη που επισκεφτήκαμε πέρσι, όσο και σε καινούργια. Η εξαιρετική αυτή διάκριση έρχεται ως επιστέγασμα των προσπαθειών της διοίκησης της νοσηλευτικής μονάδας Μολάων και επιβράβευσης του στρατηγικού της πλάνου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.